Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αμέσως τώρα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, για το μέλλον της Ευρώπης. Θα πούμε βεβαίως και τη θέση της χώρας μας στη μελλοντική Ευρώπη, τα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Θέλω να ξεκινήσουμε, ναι, να καθίσει ο κόσμος, περιμένουμε, ωραία. Θα ξεκινήσουμε με μια εισαγωγική τοποθέτηση του κυρίου Σχοινά για την Λευκή Βίβλο, κύριε Σχοινά, που παρουσίασε ο Ζαν-Κλον Γιουνκέρ πριν από λίγες ημέρες. 5 είναι τα σενάρια από ό,τι γνωρίζω, οπότε μόλις και ο κόσμος καθίσει σιγά-σιγά, να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Θα σας μιλήσω από το πόντιουμ, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, 6 Δευτέρα φύσης. Μου έχει γίνει συνήθεια. Λοιπόν, ευχαριστώ για αυτή την ευγενική πρόσκληση να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Κάθε φορά που συζητάμε για την Ευρώπη, πολύ συχνά η κουβέντα γίνεται με όρους επιστημονικής ή σημειολογικής επιστημονικότητας. Δηλαδή, ακούω πολύ συχνά να λένε ο Σχοινάς ξέρει τα ευρωπαϊκά και είναι σαν να λένε ότι ξέρει πυρηνική φυσική ή αστροφυσική. Έχουμε κατορθώσει να στρεβλώσουμε τόσο πολύ το διάλογο για την Ευρώπη, έτσι ώστε στα μάτια πολλών να έχει εξισωθεί με μια ιδιαίτερη επιστήμη, όπου πρέπει να περάσεις χρόνια σπουδών και μελετών για να μπορέσεις να την καταλάβεις. Σήμερα θα έχω τη φιλοδοξία, έτσι, σε αυτό το πολύ φιλικό περιβάλλον, αν μου επιτρέπετε, να μιλήσουμε για την Ευρώπη λίγο διαφορετικά. Να μιλήσουμε για την Ευρώπη ως μια ζώσα πραγματικότητα που καθορίζει τη ζωή μας. Να μιλήσουμε για την Ευρώπη με όρους που ενδεχομένως ενδιαφέρουν πιο πολύ το χωριό των Δελφών παρά το συνεδριακό κέντρο των Δελφών. Γιατί πιστεύω η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης δεν θα κερδιθεί σε αυτές τις αίθουσες, αλλά θα κερδιθεί στα χωριά, στις πόλεις, στις περιφέρειες, στην κοινωνία. Αν αποφορτίσουμε λοιπόν τη συζήτηση για την Ευρώπη και ξεκινήσουμε πολύ ψύχρεμα να δούμε τι αντιπροσωπεύει θετικά η Ευρώπη σήμερα στο σημερινό κόσμο, η απάντηση είναι μάλλον απλή. Αντιπροσωπεύει 60 χρόνια ειρήνης σε μια Ήπειρο όπου κάθε γωνιά της μάτωσε από πόλεμο, όπου όλοι πολέμησαν με όλους. Αντιπροσωπεύει το δεκαπλασιασμό του βιωτικού επίπεδου των Ευρωπαίων και αντιπροσωπεύει την οριστική και πανηγυρική κατοχύρωση της δημοκρατίας, ειδικά στην κεντρική, ανατολική και νότια Ευρώπη, όπου για πολλές δεκαετίες, όπως ξέρετε, η δημοκρατία ήταν ζητούμενο. Μέσω της Ευρώπης η δημοκρατία έγινε αυτονόητο. Αντιπροσωπεύει επίσης η σημερινή Ευρώπη τη μεγαλύτερη αγορά καταναλωτών στον κόσμο, 500 εκατομμύρια καταναλωτές και το 22% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο δωρητή ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, 56% της ανθρωπιστικής βοήθειας που η παγκόσμια κοινότητα, η προηγμένη, δίνει στο μη αναπτυσσόμενο κόσμο είναι ευρωπαϊκή. Και το πιο σημαντικό από όλα, η Ευρώπη σήμερα αντιπροσωπεύει μια όαση λογικής, ήπιας ισχύως, δημοκρατίας, ισονομίας, προστασίας των μειονοτήτων, όπου ο ρόλος της γυναίκας είναι κατοχυρωμένος στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας, όπου οι ηλικιωμένοι τη χάνουν περίθαλψης, όπου δεν ισχύει η θανατική ποινή, όπου έχουμε καθολικά συστήματα υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης. Κομμάτια αυτού του παζλ ήπιας ισχύως υπάρχουν και αλλού, αλλά όλα μαζί αυτά υπάρχουν μόνο στην Ευρώπη. Η Ευρώπη όμως αντιπροσωπεύει και άλλα, ίσως πιο γκρίζα στοιχεία στο σημερινό κόσμο. Αντιπροσωπεύει ένα πληθυσμό που μικραίνει και γερνάει. Το 1900 οι Ευρωπαίοι ήμασταν το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 2015 ήμασταν το 6%. Το 2030 θα είμαστε το 4%.
Το 2030 επίσης, ο μέσος όρος ηλικίας στην Ευρώπη θα είναι 45 χρονών, ο ψηλότερος από όλες τις Ηπείρους. Αντιπροσωπεύει επίσης ένα ΑΕΠ που είναι ακόμα ψηλά, αλλά το οποίο μειώνεται. Αντιπροσωπεύει ένα παγκόσμιο νόμισμα το οποίο είναι πανίσχυρο, αλλά χρειάζεται να ενισχυθεί. Το ευρώ έχει 1,5-3 εκατομμύρια καταθέσεις στις κεντρικές τράπεζες και έχει αντισταθμίζει το 31% του καλαθιού του δούνου του, αλλά αν δεν ενισχυθεί και αυτή η κυριαρχία θα απειληθεί. Και για να συμπληρωθεί λίγο η αβεβαιότητα, η Ευρώπη κλονίζεται, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, από μια σειρά από πολυκρίσεις, οι οποίες την αφορούν άμεσα και η διαχείριση των οποίων θα καθορίσουν εμπολείς στο μέλλον της. Το μεταναστευτικό, η άνοδος του εθνικισμού, η άνοδος των τρομοκρατικών κινημάτων μέσα και έξω από την Ευρώπη, η ανασφάλεια πολλών στρωμάτων της κοινωνίας που αισθάνονται ότι ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας της ευμάρειας που πετύχαμε συλλογικά δεν είναι πια τόσο δεδομένος. Όλα αυτά, λοιπόν, συνθέτουν τις πιο γκρίζες πλευρές του ευρωπαϊκού φαινομένου. Σε λίγες εβδομάδες, λοιπόν, όταν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, η Ευρωπαϊκή Ηγεσία, συναντηθεί στη Ρώμη για τα 60χρονα γενέθλια της Ενωμένης Ευρώπης, θα πρέπει να δουν και αυτά που αφήνουν πίσω και αυτά που τους περιμένουν μπροστά. Και ο καλύτερος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι μέσα από μια συλλογική θεώρηση της Ευρώπης, όχι όπως θα θέλαμε εμείς στις Βρυξέλλες να την προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ηγεσία, αλλά όπως η Ευρωπαϊκή Ηγεσία θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να αποφασίσει για τους πολίτες. Η λογική της Λευκής Βίβλου είναι ακριβώς αυτή, ότι στην τωρινή πολύ σύνθετη πραγματικότητα, έτσι όπως την περιέγραψα, δεν έχει κανένα νόημα να εμφανιστεί ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στη Ρώμη με ένα γιουνκερικό πλάνο να το πετάξει στο τραπέζι και να πει «αυτό είναι, κανονίστε να γίνει έτσι η Ευρώπη». Αντιθέτως, η Λευκή Βίβλος θέλουμε να αναγκάσει τις ευρωπαϊκές ηγεσίες να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το πώς θα διαχειριστούν τις προκλήσεις της Ενωμένης Ευρώπης τα επόμενα 10 χρόνια. Όπως είπε κάποιος, πρέπει να κάνουμε με τους Ευρωπαίους ηγέτες αυτό που κάνεις με κάποιον που πραγματικά αγαπάς πολύ. Να του δώσεις την ευθύνη να αποφασίσει, αντί να τον χαϊδέψεις. Η Λευκή, λοιπόν, Βίβλος έχει ένα πεδίο εναλλακτικών δρόμων που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως τη ληξιαρχική πράξη της Ευρώπης των 27, ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ευρώπης των 27, και μέσα σε αυτό το πεδίο των 5 σεναρίων, όπως σωστά είπε η κυρία Αντωνοπούλου, υπάρχουν 2 άκρα. Το ένα άκρο είναι μιας στασιμοευρώπης, που περιορίζεται μόνο στην εσωτερική αγορά και στις 4 ελευθερίες, και το άλλο άκρο είναι μιας πλήρους ομοσπονδιοποιημένης Ευρώπης, όπου όλα πια είναι ομοσπονδιακά. Μέσα σε αυτά τα 2 ακραία σενάρια υπάρχουν άλλα 3. Το ένα είναι να μείνουμε όπως είμαστε, να συνεχίσουμε, λοιπόν, να αγωνιζόμαστε, να αντιμετωπίζουμε αυτές τις πολυκρίσεις με τα μέσα που έχουμε, πολύ συχνά όχι με ομοφωνία, αλλά με καυγάδες και πολύ συχνά στα δικαστήρια, αλλά να συνεχίσουμε. Ένα άλλο σενάριο είναι αυτό το σενάριο των διαφορετικών ταχυτήτων, το οποίο δεν είναι καινούριο, υπάρχει ήδη στη σημερινή Ευρώπη, όπου υπάρχει μια πρώτη ταχύτητα που προχωράει μαζί, μια δεύτερη ταχύτητα που μένει πίσω, αλλά όπου η δυνατότητα της δεύτερης ταχύτητας να φτάσει την πρώτη είναι δεδομένη, όπου δεν υπάρχουν αποκλεισμοί, όπου υπάρχει μια φιλοδοξία και ανοιχτή προοπτική όλων να δουλέψουν με όλους, αλλά όσοι δεν είναι έτοιμοι δεν θα αναγκαστούν να το κάνουν. Και το τελευταίο σενάριο είναι, ας μην κάνουμε 2 ταχύτητες, αλλά ας αποφασίσουμε τι θα κάνουμε μαζί. Και ό,τι κάνουμε μαζί, ας το κάνουμε αληθινά μαζί. Και όλα τα άλλα ας τα αφήσουμε στην άκρη. Αυτό είναι ένα σενάριο που δεν αφήνει κανέναν πίσω, αλλά περιορίζει το θεματικό πεδίο της συνεργασίας σε ορισμένους τομείς,
Μπορεί κάποιος να φανταστεί το ευρώ, το Σέγγεν, το προσφυγικό, την ενωμένη αγορά, αλλά αφήνει άλλα στην άκρη που μπορεί να είναι το περιβάλλον, η προστασία της δημόσιας υγείας, όπου τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Το τι θα γίνει με αυτά τα σενάρια είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί. Ξαναλέω ότι η ευθύνη είναι πρωταρχικά των κυβερνήσεων, αλλά όχι μόνο και των κυβερνήσεων. Πρέπει να αρχίσει ένας μεγάλος ευρωπαϊκός διάλογος για το πού θα πάμε μέσω αυτών των 5 εναλλακτικών διόδων. Δεν είναι αυτές οι δύο αμοιβαία ασύμβατες, μπορούν να συνδυαστούν, αλλά δεν θα συμβεί αυτό αν δεν αρχίσει ένας γνήσιος, ειλικρινής, έντιμος διάλογος ακριβώς επί του πρακτέου. Όχι όπως γίνεται σήμερα, όπου πολλοί μάλλον από τον μπαλκόνι προσφέρουν απόψεις, γνώμεις, γνώμες, κριτικές, αλλά δεν συντονίζονται, δεν συζητάνε. Όλοι λένε, ας πούμε, πρέπει να ζητηθεί το προσφυγικό, αλλά όταν έρχεται η ώρα να ανακουφίσουμε την Ιταλία και την Ελλάδα μέσω αυτού του συστήματος επανεγκατάστασης, οι ίδιοι που λένε να λυθεί το προσφυγικό λένε, α, εκεί εμείς δεν θα παίξουμε. Ή δεν μπορεί να λένε όλοι ότι θα πρέπει να δώσουμε μια διέξοδο στην ανεργία των νέων, και όταν φτάσει η ώρα τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ή οι δαπάνες οι κοινωνικές σε κράτη-μέλη να επαναδιατεθούν, να επαναπρογραμματιστούν προς αυτόν τον σκοπό, να λένε, ξέρετε, έχουμε άλλες προτεραιότητες κτλ. Κύριε Τονοπούλου, θα μου επιτρέψετε να πω και δύο λόγια για την Ελλάδα πριν έρθω. Όχι μόνο, θέλουμε οπωσδήποτε να πούμε και για την Ελλάδα και για τη διαπραγμάτευση. Θέλουμε μια συζήτηση, μια ερώτηση στο τέλος, εννοείται αυτό. Λοιπόν, για τη διαπραγμάτευση θα τα πούμε όταν καθίσω. Αλλά για την Ελλάδα μπορούμε να πούμε μέσα σε αυτή την προοπτική που ανοίγεται μπροστά μας, ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη ταχύτητα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο σκληρό πυρήνα. Είναι η μόνη χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία είναι μέλος της Ευρωζώνης, μέλος του ΝΑΤΟ, μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι το μαγαζί γωνία στην περιοχή μας. Γιατί συνέβη αυτό? Συνέβη αυτό, νομίζω δεν θα χρειαστεί να πω πολλά γιατί συνέβη αυτό, γιατί ο Στάθης ο Καλύβας το περιέγραψε πολύ πιστικά πριν από μένα. Συνέβη αυτό γιατί η φράση του Ζισκάρ Ντεστάν ακόμα αντυχεί στις ευρωπαϊκές αίθουσες συναδριάσεων, όταν είπε το περίφημο ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω από την Ευρώπη τη χώρα του Πλάτωνα. Και συμβαίνει αυτό γιατί εκείνο το δραματικό πρωινό της Δευτέρας 29ης Ιουνίου του 2015 ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ αναφώνησε «Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και η Ευρώπη είναι Ελλάδα». Γι' αυτό είμαστε στην πρώτη ταχύτητα. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει για να μείνουμε στην πρώτη ταχύτητα. Ή εναλλακτικά διατυπωμένο, είναι αν πραγματικά θέλουμε να μείνουμε στην πρώτη ταχύτητα. Έτσι όπως έχει διατυπωθεί η Λευκή Βίβλος, και τα δύο ερωτήματα είναι παραδεκτά. Μπορούν, ο ελληνικός δημόσιος διάλογος για την Ευρώπη μπορεί να καλύψει και τα δύο αυτά πεδία ανάλυσης. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να είναι στην πρώτη ταχύτητα και ότι θα είναι στην πρώτη ταχύτητα. Με ορισμένες προϋποθέσεις, τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε, όχι φυσικά τώρα, αλλά σε βάθος χρόνου, αλλά μιας και έχω τα μικρόφωνα εδώ, καταχρώ με τις θέσεις μου, για να σας πω τι βλέπω εγώ ως τα 3-4 βασικά προαπαιτούμενα για να γίνει αυτό. Πρώτο, η Ελλάδα πρέπει να ξαναφτιάξει το κράτος της. Η Ελλάδα έχει ένα κράτος που κατά βάση είναι κράτος εργοδότης. Δεν είναι ένα κράτος πάροχος υπηρεσιών. Είναι ένα κράτος με πολλές στρεβλώσεις, ένα κράτος που έχει φθηνίνη, αλλά δεν έχει μικρίνη. Είναι ένα κράτος το οποίο πολλοί στην Ευρώπη βλέπουν ότι τώρα έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να το ξαναφτιάξουμε μέσω του ελληνικού προγράμματος.
Είναι ένα κράτος που φτιάχνεται. Ήδη πολλές τομές που προβλέπονται στο ελληνικό πρόγραμμα εφαρμόζονται και θα αποδώσουν ακόμα περισσότερο σε βάθος χρόνου. Πριν από λίγα χρόνια, το γεγονός ότι η φορολογική διοίκηση στην Ελλάδα θα ήταν ανεξάρτητη, θα ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα είναι κατοχυρωμένο. Ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει ένα Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής που θα βοηθάει στη σωστή εκτέλεση των προϋπολογισμών, και αυτό είναι δεδομένο, προβλέπεται και εφαρμόζεται. Είπε ο Γιάννης Στουρνάρας νωρίτερα ότι από το 2012 και μετά όλοι οι προϋπολογισμοί του κράτους εκτελούνται σωστά. Γιατί άραγε? Γιατί μέσα από αυτή τη νέα δυναμική των τομών στο κράτος, των τομών στην οικονομία, υπάρχει πια μια επιστροφή στην κανονικότητα. Και όσο αφορά το κράτος, αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα και η συνεχόμενη αναγέννηση των κρατικών δομών θα πρέπει να συνεχιστεί. Το δεύτερο που πρέπει να ξαναδούμε για να μείνουμε στην πρώτη ταχύτητα, πιστεύω, είναι η κοινωνία. Στην Ελλάδα, η κοινωνία δέχεται ως λογικό να υπάρχουν γενιές Ελλήνων οι οποίοι μπορεί να λύσουν το δικό τους πρόβλημα σε βάρος των παιδιών τους και των εγγονιών τους. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αλληλεγγύης γενεών. Τα δυσθεώρητα χρέη είναι εμπολής συνέπεια μιας λογικής «ας δανειστούμε και ας προχωρήσουμε και έχει ο Θεός». Και είναι περίεργο αυτό ότι συμβαίνει σε μια κοινωνία όπου στο οικογενειακό της πλαίσιο οι παππούδες και οι γονείς είναι ικανοί να σκοτώσουν για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Ό,τι λοιπόν μπορούμε και κάνουμε τόσο καλά στην οικογένεια, δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε ως κοινωνία. Το να αφήνουμε πίσω ευκαιρίες και όχι χρέη στις νέες γενιές είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Δεν είναι ταμπού. Και δεν είναι μια κουβέντα που αφορά άλλους ή τους δανειστές ή την Ευρώπη. Είναι μια κουβέντα που αφορά εμάς. Και τελευταίο, από τα τρία πράγματα που πιστεύω ότι πρέπει να δούμε για να μείνουμε στην πρώτη ταχύτητα, είναι ότι δεδομένου του σημείου στο οποίο βρισκόμαστε, που είναι ένα κομβικό σημείο, ένα σημείο όπου η Ελλάδα είναι αντικείμενο πλανητικού ενδιαφέροντος. Το τι συμβαίνει στην Ελλάδα αναλύεται παντού. Στη Νέα Υόρκη, στη Σιγκαπούρη, στο Σίτι, στις Βρυξέλλες. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε δανειστεί από όλο τον κόσμο. Και όλος ο κόσμος έχει ένα γνήσιο ενδιαφέρον να πετύχει η Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω κανέναν τόσα χρόνια που να εύχεται να αποτύχει η Ελλάδα. Όλοι επιθυμούν την επιτυχία της Ελλάδας. Και αυτό το έντονο πλανητικό ενδιαφέρον πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και πώς θα το εκμεταλλευτούμε? Πετυχαίνοντας. Και πώς θα πετύχουμε? Αν κάνουμε αυτό που κάναν και άλλοι βρέθηκαν στη περίπτωσή μας. Αν δεν θέλουμε μακρινά παραδείγματα της Ιβηρικής, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία ή της Ιρλανδίας, ας δούμε τι έγινε στην Κύπρο. Εκεί γιατί πέτυχαν? Γιατί υπήρξε μια πολιτική αντιστήριξη του εγχειρήματος. Γιατί επικεντρώθηκαν όλοι στο πρακτέο. Γιατί καταδικάστηκαν και δεν εμφανίστηκαν ποτέ μεσιανικές, έκοπες και εύκολες λύσεις. Όλα αυτά μας ρίξαν λίγο πίσω. Ο μεσιανισμός, ότι εγώ έχω τη λύση στο τσεπάκι μου, ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα κατεβούν άσπρα περιστέρια που θα μας λύσουν όλα τα προβλήματα, όλα αυτά δεν κάναμε. Ή μάλλον τα κάναμε, αλλά δεν μας βγήκαν. Το μόνο που δεν κάναμε ακόμα είναι να βάλουμε κάτω το σενάριο της λογικής και της δουλειάς. Αν το κάνουμε αυτό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα είμαστε στην πρώτη ταχύτητα.
Είπατε, κύριε Σχοινά, για τα δανεικά, ότι έχουμε δανειστεί από όλο τον κόσμο. Τώρα, τις προηγούμενες ημέρες, βγήκε και η πληροφορία ότι θέλουμε να δανειστούμε και από την Παγκόσμια Τράπεζα. Και μάλιστα, χωρίς να εγγραφεί αυτό στον προϋπολογισμό. Θα το αφήσουμε όμως για το τέλος αυτό, γιατί μου δώσατε πάσα. Σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την Ευρώπη μετά το Brexit, την Ευρώπη των 27, την Ευρώπη μετά τον Τραμπ. Την Ευρώπη που ενδεχομένως να έχει να αντιμετωπίσει την Λεπέν. Έχουμε μπροστά μας έναν εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο εκλογικό γύρο στην Ευρώπη. Την ώρα που, όπως το είπατε και εσείς, το είπε και ο κύριος Στουρνάρας νωρίτερα, την ώρα που δεν έχουν μπορέσει να φορολογήσουν τους κερδισμένους από την παγκοσμιοποίηση, και αυτό έχει δημιουργήσει οικονομικές ανισότητες, έχει δημιουργήσει φτώχεια, έχει δημιουργήσει πολύ θυμό, και όλα αυτά φυσικά είναι τροφή για τον λαϊκισμό. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Θα πούμε και για το μεταναστευτικό φυσικά, να μας πείτε πώς μπορούν οι Βρυξέλλες, πώς μπορεί αυτή η λευκή βίβλος και αυτά τα 5 σενάρια να μπορέσουν να προσπεράσουν σίγουρα τα λάθη που έχει κάνει η Ευρώπη και φτάσαμε ως εδώ και δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα φαινόμενα, γιατί δεν έγιναν και από μόνα τους. Δεν ακούγομαι ή ακούγομαι, δεν ακούγομαι. Δώστε μου το δικό σας. Λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξεκινήσω με ένα ευρωπαϊκό mea culpa. Και ίσως το μεγαλύτερο mea culpa της Ευρώπης ήταν ότι, και όταν λέω της Ευρώπης εννοώ συνολικά των κρατών μελών και των θεσμών στις Βρυξέλλες, ένα μεγάλο λάθος ήταν ότι επικεντρωθήκαμε πολύ σε στόχους και λιγότερο σε αποτέλεσμα. Ξοδέψαμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να εξηγούμε τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να πάμε, και τελικά όταν στην πορεία σκοντάψαμε, δεν είχαμε την ίδια ευκαιρία να εξηγήσουμε το γιατί ή δεν θελήσαμε να εξηγήσουμε το γιατί, γιατί πολλές φορές το σκόνταμα οφείλεται σε εσωτερικές διαφωνίες, έρηδες ανάμεσα στα κράτη-μέλη, και οι θεσμοί στις Βρυξέλλες έχουν μια τάση να γεφυρώνουν αντί να πολλαπλασιάζουν τις διαφωνίες. Ένας λόγος είναι αυτός. Ένας άλλος λόγος είναι ότι υπάρχει μια ασυμμετρία, πλήρης ασυμμετρία, ανάμεσα στο τι περιμένει ο πολίτης από την Ευρώπη και το τι η Ευρώπη έχει στα χέρια της για να ανταποκριθεί. Αυτή η λευκή βίβλος θα βοηθήσει προς αυτό. Με ποιο τρόπο? Διότι θα οδηγήσει τις κυβερνήσεις να σκεφτούν ότι η συνδυαστική επιλογή των σεναρίων που θα αποφασίσουν θα πρέπει να δίνει απαντήσεις στις προσδοκίες του πολίτη. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μιλούσαμε πλην για την ανεργία. Ξέρετε ότι από το 100% των πόρων που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανεργία, πόσοι είναι ευρωπαϊκοί? Το 0,3%. Το 97,7% είναι τις κυβερνήσεις. Λοιπόν, όταν λέει ο κόσμος τι κάνει η Ευρώπη για την ανεργία των νέων, εκεί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα να παίρνουν οι Βρυξέλλες την ευθύνη που τους αντιστοιχεί για το 0,3%, εκτός αν επιλεγεί το σενάριο 1. Μόνο εσωτερική αγορά. Τότε ναι. Δηλαδή πρέπει η λευκή βίβλος να οδηγήσει, ας το πω λίγο πιο δημοσιογραφικά, σε ένα δρόμο αλήθειας. Mm-hmm. Η Λευκή Βίβλος, έτσι όπως τη διάβασα εγώ, έχει 5 διαφορετικά σενάρια. Είναι από το να μείνουμε πάνω κάτω στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, μέχρι να πάμε στην Ομοσπονδιακή Ευρώπη. Και υπάρχουν και τα ενδιάμεσα. Ωστόσο, υπάρχει και ο φόβος, η ανησυχία της διάλυσης της Ευρώπης ή της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων. Το Κολέγιο των Επιτρόπων την Τετάρτη, τώρα λέω και κανένα μυστικό, αλλά δεν πειράζει. Συζήτησε αυτό το ενδεχόμενο. Συζήτησαν λοιπόν το ενδεχόμενο μήπως υπάρχει ένα έκτο σενάριο, που είναι το σενάριο της απόλυτης καταστροφής. Και ομόφωνα αποφάσισαν ότι δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Γιατί αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στις ευρωπαϊκές ηγεσίες το σενάριο της πυρηνικής καταστροφής, καταλαβαίνετε ότι το μήνυμα είναι ότι το μαγαζί πάει για κλείσιμο. Mm-hmm. Δεν πάει για κλείσιμο το μαγαζί. Ούτε η νίκη των εθνικιστών είναι δεδομένη, ούτε οι γκρίζες και μαύρες δυνάμεις της Ευρώπης πανηγυρίζουν. Έχουμε ακόμα δρόμο γι' αυτό. Αλλά αυτό που δεν έχουμε είναι ένα διάλογο ουσίας. Αν υποθετικά όμως βγει η Λεπέν στη Γαλλία, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό η Ευρώπη πρακτικά? Η Λεπέν το έχει πει ξεκάθαρα ότι εγώ θα πάρω τη χώρα μου και θα βγούμε. Για να δούμε.
Αν γίνει, πώς θα το αντιμετωπίσει? Θέλω να πω, πάντα πρέπει να υπάρχει ένα plan B. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εκείνο το δραματικό πρωινό, εκείνες δραματικές ημέρες του 2015, ο κύριος Γιουνκέρ είχε πει ότι υπήρχε αυτό το σχέδιο. Προφανώς το παρουσίασε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Προφανώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατάλαβε πόσο καταστροφικό είναι αυτό το σενάριο, αυτό το γνωστό που είναι στα ντουλάπια εκεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντιστοίχως, δεν πρέπει να είναι έτοιμη η Ευρώπη και για ένα τέτοιο σενάριο, στην περίπτωση της Γαλλίας, για παράδειγμα? Τώρα, κοιτάξτε, ας ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Ας ξεχωρίσουμε εκείνες τις μαύρες μέρες του 15 του καλοκαιριού, που πιστεύω τις έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας και δεν έχει κανένα νόημα τώρα να τις αναπαράγουμε. Ας μείνουμε στο Plan B σε πιο φιλοσοφικό επίπεδο. Όχι, δεν υπάρχει Plan B, γιατί όλοι όσοι έσπρωχναν την Ευρώπη σε ένα Plan B, ουσιαστικά τη σπρώχνουν προς τον κρεμό. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε μόνο για το Plan A. Αλλά στο Plan A δεν υπάρχει ένας δρόμος. Υπάρχουν πολλοί. Πέντε, λέμε εμείς. Εκεί θα γίνει ο διάλογος. Ποιος από αυτούς τους πέντε, είτε μόνος είτε συνδυαστικά, θα μπορέσει να φέρει την Ευρώπη το 2025 σε ένα δρόμο κοντά στις προσδοκίες των πολιτών? Θέλω να πω, από σοκ τον τελευταίο καιρό έχουμε πολλά. Έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι στην Ευρώπη, αλλά δεν έχει σημασία, μας επηρεάζει. Είχαμε και το σοκ του Brexit. Ξυπνήσαμε το πρωί, κοιμηθήκαμε το βράδυ όσοι δεν ξενυχτήσαμε, με την Βρετανία μέσα στην Ευρώπη, και το πρωί ξυπνήσαμε και είχε αποφασίσει ότι θα φύγει. Κοιτάξτε, το Brexit, έχω πει νομίζω και άλλη φορά στην μεταφορά, ότι όσοι τράβηξαν μια μεγάλη πέτρα, ένα γκονάρι από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ελπίζοντας ότι το οικοδόμημα θα καταρρεύσει, 6 μήνες μετά βλέπουν το οικοδόμημα να στέκεται, εντάξει, του λείπει ένα κομμάτι, αλλά αυτοί έχουν μια μεγάλη το αγκονάρι στα χέρια και δεν ξέρουν ακριβώς πού να το πάνε και τι να το κάνουν. Το Brexit δεν θα μας απασχολήσει στις Βρυξέλλες τα επόμενα χρόνια σε πολιτικό επίπεδο. Το Brexit είναι δουλειά τώρα των δικηγόρων για τα διαζύγια. Δεν είναι δουλειά του πολιτικού συστήματος. Με το Brexit θα ασχοληθούν οι υδραυλικοί. Η τεχνική. Το πολιτικό κεφάλαιο της Ευρώπης των 27 θα επενδυθεί εδώ. Στο μέλλον το κοινό των 27. Όχι στην τύχη και στα ενδεχόμενα αδιέξοδα του 28ου. Πριν πάμε στην Ελλάδα, αυτά τα πέντε σενάρια μπορείτε να μας τα εξηγήσετε έτσι πάρα πολύ απλά? Ναι. Το πρώτο σενάριο είναι να μείνουμε μόνο με την εσωτερική αγορά, με τις 4 ελευθερίες. Να μην κάνουμε δηλαδή τίποτα παραπάνω στο ευρώ, ούτε ευρωομόλογα, ούτε ευρωπαϊκές διαδικασίες ενίσχυσης της Ευρωζώνης. Το δεύτερο σενάριο είναι να μείνουμε... Μου επιτρέπετε, παρακαλώ, επειδή αναφερθήκατε στα ευρωομόλογα, εκεί υπάρχει μία κόντρα με την Γερμανία, μονίμως. Ναι, τώρα θα κάνουμε τα πέντε σενάρια ή την κόντρα με τη Γερμανία? Όχι, μου δίνετε πάσα όμως. Πώς, δεν γίνεται? Ναι, και δικαίωση. Εννοώ, το λέμε καιρό. Πολλοί λένε ότι αν είχαν κινηθεί αυτές οι διαδικασίες νωρίτερα, ίσως να μην ήμασταν και σήμερα εδώ. Ναι, στην ελληνική οικονομία εννοώ. Σύμφωνοι. Αλλά πέρα από το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και το ευρύτερο για τα ευρωομόλογα, πρέπει να ξέρετε ότι τα ευρωομόλογα προαπαιτούν αλλαγή των συνθήκων. Και αλλαγή των συνθήκων προϋποθέτει να πάμε κατευθείαν στο 5. Στο σενάριο 5. Ωραία, πάμε στο 2 λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στο 2. Το 2 είναι να μείνουμε όπως είμαστε. Η Ευρώπη έτσι όπως την ξέρουμε. Λίγο απ' όλα, προχωρώντας με δυσκολία, προχωρώντας με γκρίνιες, ψιλοπροχωρώντας, 1-2 βήματα μπροστά, 1 πίσω. Το σενάριο 3 είναι αυτό με τις διαφορετικές τροχές, το οποίο δεν είναι κάτι νέο, υπάρχει, το βλέπουμε γύρω μας, πάντα το είχαμε. Εδώ, αν το αποφασίσουμε ότι αυτό είναι το μέλλον, το ζητούμενο είναι ποιος θα μπει μπροστά, ποιος θα μείνει πίσω. Και είπα που εγώ θα ήθελα να είμαστε. Το τέταρτο έχει πιο ενδιαφέρον διανοητικό, θα έλεγα, είναι αυτό το σενάριο των λίγα, αλλά πολύ. Κρατάμε λίγα πράγματα από αυτά που κάνουμε τώρα, αλλά ό,τι κρατάμε το κάνουμε αμερικάνικα, βαθιά, σαν ομοσπονδία. Και ό,τι δεν κρατάμε, το αφήνουμε για τα κράτη-μέλη, για άλλους, για τους διεθνείς οργανισμούς, άλλους, για τις περιφέρειες. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ξανά το λέω έτσι, intellectual, διανοητικό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι απόλυτα χρηστικό. Και το τελευταίο είναι αυτό που σας αρέσει εσάς, κύριε Αντωνοπούλου, που είναι το
όλα κοινά, πλήρης ομοσπονδιοποίηση, το λεγόμενο Big Bang, αλλά για να φτάσουμε εκεί χρειαζόμαστε πολλούς Verhofstadt, πολλούς Jean-Claude Juncker, πολλούς... Και δεν νομίζω ότι το πέρασμα εκεί θα είναι τόσο αυτόματα, αλλά είναι έντιμο να το βάλουμε στο τραπέζι. Επειδή είπατε πριν και μου άρεσε πολύ αυτό ότι η Ελλάδα είναι οικόπεδο γωνία, ωστόσο μαγαζί γωνία η χώρα μας, η Ελλάδα μας, ωστόσο δεν τα απολαμβάνουμε αυτά τα ωφέλη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μόνο σε αυτή τη φάση δεν είμαστε. Πάλι έχουν επανέρθει τα σενάρια του Brexit. Μπορεί να πηγαίνω έρχοντας, τόσο είναι πάλι στο τραπέζι. Πάλι υπάρχει απεσιοδοξία. Πάλι υπάρχουν τα stress test του 2018 με τα αποτελέσματα του 2017, με ένα bail-in να υπάρχει πάντοτε σαν σενάριο. Είστε αισιόδοξος ότι όλα αυτά θα τα αφήσουμε για τα καλά πίσω μας και ότι στις 20 του Μάρτη θα έχει κλείσει η αξιολόγηση και θα πάμε παραπέρα? Είμαι αισιόδοξος, ναι, είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος γιατί αν έχει κάποιος ζήσει το ελληνικό δράμα από την αρχή του μέχρι τώρα, δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι με τη βοήθεια της Ευρώπης, με τη βοήθεια της Ευρώπης, γιατί χωρίς τη βοήθεια της Ευρώπης δεν θα είχε συμβεί αυτό, η κατάσταση βαίνει προς το καλύτερο. Η κατάσταση της Ελλάδας το 2010 ήταν απελπιστική. Η κατάσταση το 2017 δεν έχει εξομαλυνθεί, αλλά είναι σαφέστατα καλύτερη. Είμαι αισιόδοξος για τις 20 Μαρτίου. Εκεί ελπίζω, αλλά οι συζητήσεις γίνονται ενώ μιλάμε, ναι, ναι, στην Αθήνα. Και δεν θα ήθελα καθόλου να προτρέξω. Δεν είναι καθόλου σοφό στη δικιά μου δουλειά να προτρέχεις. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.